Γεια σας κύριε Χαράλαμπε. Γεια σας, γεια σας. Μπορείτε να μου πείτε πώς το λένε αυτό το όμορφο χωριό σας? Το χωριό ονομάζεται Λούχα. Είμαστε 550 μέτρα υψόμετρο. 35 κάτοικοι εδώ στο χωριό ζουν. Ένα από τα πιο μικρά χωριά της Ζακύνθου. Αυτό και το Γύρι. Εδώ εκτός από ελαιώνες, υπάρχουν άλλα δέντρα που καλλιεργούνται? Καλλιεργούμε ελαιώνες και τα αμπέλια. Μπροστά σας μπορείτε να δείτε κάτω στη Λάκα που ονομάζεται, είναι αμπέλια και κήπης που καλλιεργούν στους κήπους τα πάντα. Τα καρπούζια, πεπόνια, ματιές, κολοκύθιες, μελιτζανιές, τα πάντα. Και είναι και έφορο μέρος αυτό μπροστά που βλέπετε. Μάλιστα. Έχουμε μία εκκλησία στο χωριό. Ο Ιωάννης ο Θεολόγος. Και τα παιδιά όταν είναι να πάνε σχολείο? Τα παιδιά πάνε στα 3 χιλιόμετρα από εδώ, που είναι το χωριό Άγιος Λέοντας, και έρχεται το λεωφορείο κάθε πρωί και τα μαζεύει. Εγώ τώρα εδώ πέρα βρίσκομαι σε μια πολύ όμορφη κατάσταση. Ένα μπαλκονάκι βλέπω, ξύλινο, και πιο πάνω στο δεύτερο επίπεδο, που συνδέεται με καμιά δεκαριά σκαλιά, μία καντίνα με πάρα πολύ όμορφα τραπεζάκια παραδοσιακά. Μπορείτε να μου πείτε πώς τη λένε την επιχείρηση αυτή? Εδώ το μαγαζί του Μπάμπη και της Όλγας. Εδώ οι ξένοι έρχονται για περιπατητικές διαδρομές, για ποδηλασίες. Οι ντόπιοι γνωρίζουν το μαγαζί. Εδώ είμαστε 18 χρόνια εδώ στο μαγαζί. Είναι μια καντίνα που προσφέρει? Που προσφέρει ποτό και κάποια σνακ από παραδοσιακές ριγανάδες, από κεφτεδάκια, από σάντουιτς, από τόσ, ομελέτες και οτιδήποτε ποτό ή αναψυκτικό θέλετε. Τα προϊόντα είναι προϊόντα που αγοράζετε από την αγορά ή τα παράγετε ίδια? Τα περισσότερα τα παράγουμε εδώ. Και ο σεφ, ποιος είναι ο σεφ? Ο σεφ είναι η Όλγα. Η Όλγα. Σας συνιστώ να έρθετε για πεζοπορία ή για να ηρεμήσετε στο μαγαζί της Όλγας και του Μπάμπη. Για ψυχική ηρεμία. Για ψυχική ηρεμία. Και η Όλγα και ο Μπάμπης που τους γνώρισα είναι φανταστικοί. Εξυπηρετικότατοι και σου παρέχουν αγνά προϊόντα της Ζακύνθου, τα οποία παράγουν εδώ στο χωριό που μας είπε προηγουμένως ο Μπάμπης ότι η περιοχή είναι έφορη και παράγουν πάρα πολλά προϊόντα. Κύριε Μπάμπη, εύχομαι καλή δουλειά για το καλοκαίρι του 2019. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ και χάρηκα για τη γνωριμία. Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το ξύλινο μπαλκονάκι μέσα στο δάσος. Το ξύλινο... Πώς σας λένε οι ξένοι, είπατε? Η Όλγα μου το είπε, ναι, ότι... Α, το δεντρόσπιτο. Το δεντρόσπιτο. Το δεντρόσπιτο της Λούχα.